Πάμε να εστιάσουμε λίγο στον κλάδο της οικοδομής, πάμε να εστιάσουμε λίγο στους επαγγελματίες της οικοδομής, στους οικοδόμους, να δούμε κάποια στοιχεία, γιατί μιλάμε για εργάτες γης. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα μιλήσαμε και αναφερθήκαμε στο προσωπικό στους εργαζομένους, στους εργάτες οι οποίοι απουσιάζουν από τον πρωτογενή τομέα και ποιες οι επιπτώσεις, βέβαια σοβαρότατες οι επιπτώσεις που έχουν καταγραφεί. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Τα οικοδομικά επαγγέλματα που λείπουν και αναφερόμαστε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της οικοδομής που αφορά εργασίες που έχει να κάνει με τον μπετόν, με το χτίσιμο και τους οβάδες. Πραγματικά απουσιάζουν. Ξεκινά μια οικοδομή και καθυστερεί από περάτωσή της καθώς δεν υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε στον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ερεθύμνου, τον κύριο Στάθη Λουκάκη. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ο βασικός... Καλή χρονιά. Καλή πολιτική. Χρονιά, πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε με πολύ. Με κατακτήσεις, υγεία και δύναμη. Τους βασικούς λόγους θέλω να μάθω λίγο που λείπουν αυτά τα επαγγέλματα, που απουσιάζουν αυτοί οι επαγγελματίες από τον κλάδο της οικοδομής. Κοιτάξτε, καταρχήν, ο κλάδος πέρασε μετά από μια δεκαετή κρίση με τεράστια ανεργία, με μεροκάματα, φιλοδορήματα. Το τελευταίο δίχρονο υπάρχει μια ανάπτυξη στον κλάδο, ανάπτυξη βέβαια για τους κατασκευαστικούς ομίλους, για τους μεγαλοεργολάβους, γιατί οι εργαζόμενοι βρισκόμαστε σε μια διαρκή κρίση. Και το θέμα που δημιουργείται με την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στις οικοδομές, ναι, έχει να κάνει καθαρά με τα χαμηλά μεροκάματα, που δεν καλύπτουν στο ελάχιστο τις πάγιες και διαρκές ανάγκες των εργαζομένων. Και αυτό υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με την έλλειψη εργατικών χεριών. Οπότε σε σχέση με πέρυσι, η κατάσταση φέτος είναι χειρότερη παρά το γεγονός ότι καταγράφεται μια κινητικότητα. Υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στον κλάδο. Βέβαια στον κλάδο, στον οικοδομικό, που έχει να κάνει καθαρά με κατοικίες παραθεριστικές, ναι, τα Airbnb τα λεγόμενα, για τη συμβατική οικοδομή είναι ακόμα στα τάρταρα. Όσο αφορά εδώ στο Ρέθυμνο. Ναι. Σε περιοχές της Ελλάδος υπάρχει μια διαφορετική εικόνα. Πρόεδρε, πώς μπορεί να ανατραπεί το σκηνικό γενικά? Ξέρετε, αυτή η συγκυρία εμένα μου ταιριάζει λίγο και με την ελαιοπαραγωγή. Χρυσή χρονιά φέτος δεν υπάρχουν εργάτες γης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους ξένους που έρχονται για να δουλέψουν, αλλά και στους Έλληνες. Όπως το είπατε, δεν υπάρχουν υψηλά μεροκάματα. Κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά το κομμάτι του κατασκευαστικού κλάδου, είναι μια πολύ σκληρή δουλειά, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι περισσότεροι. Ένας εργαζόμενος που θα μπει σε πρώτη φορά στο κατασκευαστικό κλάδο με πάρα πολύ χαμηλά μεροκάματα και γνωρίζοντας τη δυσκολία της δουλειάς, δεν έρχεται στην οικοδομή. Και δεν είναι μόνο τα μεροκάματα, είναι η ανασφάλιση δουλειά, είναι, ναι, η ανασφάλεια γενικά στην οικοδομή, με παντελή έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Μάλιστα. Γιατί μάλιστα, δυστυχώς οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί είναι ανύπαρκτοι. Έχετε δίκιο. Υπολειτουργούν και υποστελεχωμένοι. Κάνουν πλάτες στην εργοδοσία και είναι παντελώς ανύπαρκτοι. Πρόεδρε, είναι και υποστελεχωμένοι άνθρωποι, εντάξει, προσπαθούν όσοι είναι εκεί, απλά δεν υπάρχει αυτό, προσωπικό. Ναι. Δεν υπάρχει προσωπικό. Εγώ προσωπικά δεν ρίχνω την ευθύνη στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας. Σωστά. Ξεκινάει από την κεντρική εξουσία, μάλιστα, που μάλιστα, αυτή ήταν οι πλάτες, βέβαια, στην εργοδοσία. Σας ευχαριστώ θερμά, πρόεδρε. Θα τα ξαναπούμε. Ξέρετε, η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο και την τοποθέτηση και την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ.